Αμέσως τώρα θα έχουμε τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος υπομονετικά περίμενε την σειρά του. Coach, ευχαριστούμε και απολογούμαστε που καθυστερήσαμε και λίγο. Ήταν σήμερα εδώ στην Λεμεσό. Τι πήγε λάθος στο τέλος της ημέρας και ο Απόλλωνας εκεί που ήσασταν εσείς μπροστά με 10 και δείχνατε να ελέγχετε το παιχνίδι, βρέθηκε ο Απόλλωνας με το ροζ φύλλο? Σίγουρα είναι το τρίτο παιχνίδι που παίζουμε τις τελευταίες 6 ημέρες. Ήταν σίγουρα και με το παραλίμνη δυσκολευτήκαμε στο τέλος. Μείναμε στο τέλος από δυνάμεις και αυτό μας στέρισε την νίκη, γιατί κάναμε και λάθος επιλογές και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Η κούραση έπαιξε το ρόλο της, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ελέγχαμε το παιχνίδι, μπορούσαμε με μια-δυο καλύτερες επιλογές στην επίθεση και δύο-τρεις καλύτερες άμυνες να κερδίσαμε το παιχνίδι. Κομβικό σημείο ήταν το σούτ του Μάρκου στους που μας πλησίασαν στον έναν πόντο. Εκεί πιστεύω αν παίρναμε το rebound, νομίζω θα κερδίσαμε το παιχνίδι. Σήμερα είδαμε και την ομάδα για πρώτη φορά με τρεις ξένους. Θεωρείτε ότι αυτό θα δούμε καλύτερη την ΑΕΚ συνέχεια γενικά, και ή καλύτερα να κάνω καλύτερη την ερώτηση, πόσο καλύτερη και διαφορετική θα είναι η ΑΕΚ στη συνέχεια? Σίγουρα πάλι τώρα θα ξαναρχίσουμε από την αρχή να εφαρμόζουμε στις προπονήσεις τη φιλοσοφία μας, να εντάξουμε και τον καινούριο παίχτη στην ομάδα, γιατί με μόλις τρεις προπονήσεις το βάλαμε και έπαιξε. Εντάξει, σίγουρα θέλουμε χρόνο να δουλέψουμε. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι και ο στόχος μας είναι η νίκη. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην ομάδα. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά και από τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο.